Στεγνώνουν οι σχολικές επιτροπές των Δήμων από χρήματα, αδυνατώντας να καλύψουν τόσο τις λειτουργικές ανάγκες αλλά και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των σχολικών μονάδων, με κυρίαρχο το ζήτημα της αμοιβής των καθαριστριών. Όπως σημειώνει σε δηλώσεις το πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστών Καθαριστριών Ομουλάρισσας, κ. Χρήστος Καλούσης, ο φορέας του Υπουργείου Παιδείας υποτίθεται ότι θα κάλυπτε τη μισθοδοσία των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα για το τρέχον σχολικό έτος. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει σταλεί ούτε ένα ευρώ, με αποτέλεσμα τα ταμεία των σχολικών επιτροπών να έχουν αδειάσει και αρκετοί εργαζόμενοι να μείνουν απλήρωτοι. Ο κύριος Καλούσης επισημαίνει πως η εφαρμογή του Καλλικράτη επίσης θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και ειδικότερα στην καθαριότητα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί εργαζόμενοι στην καθαριότητα στη Λάρισα που παραμένουν εδώ και μήνες απλήρωτοι, όπως και στο νομό Αμαγνησίας σχεδόν όλες οι συμβασιούχες εδώ και 5 μήνες εργάζονται χωρίς να πληρώνονται και χωρίς να έχουν υπογράψει ακόμα και τις σχετικές συμβάσεις. Το ζήτημα της καθαριότητας των σχολείων οξύνεται ακόμα περισσότερο με την εφαρμογή του Καλλικράτη, που μετέφερε πλέον την καθαριότητα των σχολείων στους Δήμους. Να σημειωθεί επίσης ότι απλήρωτοι είναι και οι εργαζόμενοι εδώ και ένα μήνα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, δηλαδή οι μόνιμοι στην καθαριότητα των σχολείων, σε όλους τους Δήμους του νομού Μαγνησίας και στους Δήμους Τυρνάβου, Αγιάς, Κιλελέρ και Τεμπών στο νομό Λάρισσας. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη άνοιξε πλέον ο δρόμος και για την απόλυση 600 περίπου εργαζομένων με σύμβαση έργου στα σχολεία της Θεσσαλίας. Ήδη το Σωματείο Καθαριστών Καθαριστριών έχει προβεί σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές της Θεσσαλίας, επισημένοντας το πρόβλημα και ζητώντας την άμεση αναγνώριση των συμβασιούχων συναδέλφων τους από τους Δήμους με πλήρη και σταθερή εργασία.